με ανακοίνωσή τη, η Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική τη Περιφερειακή Ένωτα Εύρου, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασία Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου Καβάλα του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, απευθύνεται στου βαμβακοπαραγωγού με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των βαμβακοφυτιών του. Γεωπόνοι τη υπηρεσία επισκέφθηκαν από 15 έω 22 Ιουλίου και ήλεγξαν για προσβολέ πράσινο και ρόδινου σκουδουλιού σε βαμβακοφυτιέ που βρίσκονται πλησίων των 15 σημείων που είναι τοποθετημένε οι φερομονικέ παγίδε για το πράσινο και τη ΔΑΟΚ Περιφερειακή Ενότητα Εύρου από την Άνθια έω και το Σουφλί. Στι πληγήσει από το χαλάζι περιοχέ των Λαγινών, Λικόφη, Πέπλου, Πετάλου, Βρυσούλα και Φερών, αλλά και σε άλλε περιοχέ. Οι βαμβακοφητείε, ανάλογα με την ημερομηνία σπορά και την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται, οι μεν όψιμοι σπορά ευρίσκονται στο στάδιο έναρξη ανθοφορία, οι πρώιμα σπαρμένε ευρίσκονται στο στάδιο 4 έω 6 καριδιών και οι πληγέντε αποχαλάζει ευρίσκονται στο στάδιο τη αναβλάστηση με ή χωρί καρποφόρα όργανα, ανάλογα του μεγέθου τη ζημιά που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση. Διαπιστώθηκε ότι οι συλλήψει πράσινου και ρόδινου των φερομονικών παγιδών ήταν σε φυσιολογικά όρια. Στι εξεταστήσει βαμβακοβιτίε ήταν εμφανή η ελάχιστη παρουσία και στι περισσότερε περιπτώσει η παντελή σύλληψη ωφέλιμων εντόμων εχθρών του πράσινου και ρόδινου σκουλικιού, που σημαίνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί δεν εκμεταλλεύτηκαν από νωρί το φυσικό εντομοκτόνο, που είναι τα ωφέλιμα έντομα εχθροί του πράσινου και ρόδινου σκουλικιού, διότι χρησιμοποίησαν στου πρώτου ψεκασμού δυνατά εντομοκτόνα ευρεία χρήσεω. Δεν εντοπίστηκε προσβολή πράσινου και ρόδινου σκουλικιού, σύμφωνα με το κριτήριο τη εξέταση για την ψεκασμών. Έβρεση περισσότερων των 5 με 6 κουλικιών ανά 100 φυτά στο ύψο των 10 εκατοστών από τι κορυφέ των φυτών. Παρότι ότι δεν εντοπίστηκε προσβολή πράσινου και ρόδινου κουλικιού, σύμφωνα με το προαναφερόμενο κριτήριο τη εξέταση, η έναρξη ψεκασμών εν τούτη σε μόνο μία περίπτωση που η παραπάνω εξέταση έδειξε παντελή έλλειψη προσβολή από πράσινο, προσεκτικότερη παρατήρηση στην βάση των βαμβακόφυτων έδειξε ζωντανά πράσινα σκουλίκια στα πρώτα καρίδια, ενώ η φυτία ήταν πρόσφατα ψεκασμένη η βαμβακοπαραγωγή είναι απαραίτητο να συνεχίσουν του σχολαστικού διαπραγματοληπτικού ελέγχου και να επέμβουν με διενέργεια ψεκασμών μόνο αν διαπιστωθεί ότι σε επαναλαμβανόμενε και κατανανημένε σε αντιπροσωπευτικά σημεία τη φοιτεία παρουσία 5 με 6 νεαρών προνύμφων μέχρι 1 εκατοστό ανά εκατοστό ή μία νεαρή προνύμφη στα φυτά ενό μέτρου επί τη γραμμή όχι μόνο στο ύψο των 10 εκατοστών από τι κορυφέ των φυτών αλλά σε όλο το φυτό. Επειδή υπάρχει έλλειψη ωφέλιμων εντόμων, οι ελέγχοι θα πρέπει να γίνονται ανά 2 με 3 μέρε. Για το ρόδινο σκουλίκι παρουσία 20 προ προσβεβλημένων ανθέων σε δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον 5 αντιπροσωπευτικά σημεία τη φοιτεία. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται μαζί για το πράσινο. Η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στι φοιτείε που πλήγησαν από χαλάζι, επειδή θα οψιμήσουν από έναν έω δύο μήνε και θα παρουσιάσουν χτένια, άνθη και τρυφερά καρίδια όχι μόνο μέσα στην δεύτερη γενιά του πράσινου σκουλιτιού, αλλά και στην τρίτη κατά τον Σεπτέμβριο μήνα. Ο συνεχή έλεγχο των όψιμων αυτών βαμβακοφοιτιών και οι ψεκασμοί σε αυτέ, εάν απαιτηθεί, είναι βαρύνουσα σημασία προκειμένου να μην αποτελέσουν οι ευαίσθητε αυτέ όψιμε φοιτείε βαμβακιού, μολύσματο, πράσινου σκουλιτιού και επαναληφθεί εξαιτία αυτών η περσινή καταστροφή. Η επέμβαση με ψεκασμού, εάν αν προκύψει ανάγκη, θα πρέπει να γίνει με βιολογικά ή εκλεκτικά εντομοκτώνα. Όταν παραστεί ανάγκη επαναληπτικών ψεκασμών, συνιστάται η χρήση εντομοκτώνων διαφορετική χημική ομάδα για την αποφυγή ανάπτυξη ανθεκτικότητα στο φάρμακο του εντόμου και κατά τον τρόπο ώστε να διαβρέχονται όλα τα μέρη του φυτού και όχι μόνο η άνω επιφάνεια αυτών τόσο επειδή ο πράσινο κόλικα είναι πιο εκτεθειμένο κατά τι βραδινέ ώρε, όσο και για την ασφάλεια των μελισσών, οι ψεκασμοί θα πρέπει να διενεργούνται μετά τη δύση του ηλίου. Πριν από κάθε ψευγασμό, θα πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την ασφάλεια των μελισσοσμινών. Τα ακροφύσια και τα μπέκ των ψεκαστικών θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαβροχή όλου του φυτού και όχι μόνο το πάνω μέρο αυτού. Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνε ορθή χρήση των προϊόντων. τη υπηρεσία αυξημένη με τακτικού ελέγχου των διότι αναμένεται προσβολή εντό του Αυγούστου από τη δεύτερη γενιά του πράσινου σκουλικιού, που είναι και η πιο επικίνδυνη και αποτελεί τη μεγαλύτερη ζημιά στην καλλιέργεια.